Χωρίς επιδοτήσεις κινδυνεύουν να μείνουν χιλιάδες αγρότες στον ομό της Λάρισας. Την ερχόμενη Πέμπτη λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ και μόνο ένα μικρό ποσοστό την έχει καταθέσει. Ο πρόεδρος του παραρτήματος Λάρισας του ΓΕΟΤΕ, κ. Δημήτρης Ντογκούλης, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Καλεί τους αγρότες να σπεύσουν άμεσα σε επιστοποιημένα γραφεία και να μην αμελήσουν άλλο την υποβολή των δηλώσεών τους. Θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα όλη η παραγωγή, το αργότερο μέχρι Δευτέρα Τρίτη, να απευθυνθούν σε κάποιο κυρ, ούτως ώστε να βρουν τη λύση για το πώς θα διεκπεριωθεί η φετινή δήλωση, να ανεβάσουν τους εξαψήφιους κωδικούς τους και από εκεί και μετά να κλείσουν ένα σύντομο ραντεβού, ούτως ώστε να διεκπεριώσουν τη δήλωση. Αυτή τη στιγμή στο νομό Λάρισας ένα 35% δεν έχει προσεγγίσει καθόλου τους κωδικούς σε κανένα κυρ, είναι περίπου στις 7-8.000 δηλώσεις εντός νομού, περίπου 25-22.000 νομίζω είναι στην περιφέρεια Θεσσαλίας και υπάρχει και ένα 70% το οποίο δεν έχει κάνει καθόλου τη δήλωσή του. Η Λάρισα είναι στο 30%, η Καρδίτσα στο 40%. Για τους υπόλοιπους νομούς δεν γνωρίζουμε ακριβώς το ποσοστό. Παρόλο που η υποβολή ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση λόγω της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, ωστόσο αυτή τη στιγμή προχωράει κανονικά και χωρίς προβλήματα. Τα δικαιολογητικά παραμένουν τα ίδια με πέρυσι και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού για να εξυπηρετηθούν χωρίς καθυστερήσεις. Πρέπει όλοι να τρέξουμε για να μπορέσουν να γίνουν οι δηλώσεις σίγουρα. Κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις των αγροτών. Και εμείς δυστυχώς δεν είμαστε υπεύθυνοι σε αυτή τη διαδικασία, είναι ο ίδιος ο αγρότης.